Είχα τη βιωματική εμπειρία πριν από καιρό να ζήσω από κοντά την συγκινησιακή φόρτιση του Σεβασμιωτάτου μας όταν του επιδώσαμε την απόφαση ένταξης του έργου Μονάδα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων και Χρονίων Παθήσεων. Για το Σεβασμιότατό μας αποτελούσε και αποτελεί ένα στόχο ζωής. Σήμερα λοιπόν μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, στον Δήμαρχο της πόλης εγκρίνουμε την σύμβαση του συγκεκριμένου έργου, άρα άμεσα θα προχωρήσει τώρα στην συμβασιοποίηση των τριών εταίρων της αναδόχου εταιρείας του Δήμου και της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέλω να δηλώσω ότι πέρα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα υπάρχει και μια αποκαλυπτική πραγματικότητα. Υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, το ανθρώπινο δράμα και υπάρχει η εκκλησία της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά στο Σεβασμιότο να είναι γερός πολλά χρόνια και να καμαρώνει για αυτό το μεγάλο έργο. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητα μεν, αλλά έξω από την ουσία της υποθέσεως που μας απασχολεί ευχαρίστω σήμερα, τα φιλοφρονητικά λόγια. Εγώ θα πω απλά πως έστω και με καθυστέρηση πολύ, οφειλωμένη σε πολλούς και ποικίλους λόγους, ήρθε η ώρα της υπογραφής με τον ανάδοχο του έργου του τυπικού χαρτιού για να αρχίσουν οι εργασίες του Ιδρύματος Φροντίδος Χρονίως Πασχόντων, ανοιχτής φροντίδος αλλά και κλειστής. Έγινε συμπληρωματική έγκριση από το Υπουργείο για το έργο αυτό και έτσι πέρασε. Ανοιχτής και κλειστής, δυναμικότητας 120 κλινών. Το πόσο σπουδαίο είναι το έργο μπορεί κανείς να το αντιληφθεί από την ζήτηση κλινών σε παρόμοιες μονάδες για την αντιμετώπιση υπαρκτών σοβαρών για μας ποιμαντικών προβλημάτων που αφορούν στην τρίτη ηλικία και μάλιστα στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρονίως πάσχουν και είναι αδύνατον είτε λόγω των προσωπικών τους συνθήκων είτε λόγω των οικογενειακών εργαζομένων παιδιών ή είναι δύσκολος η φιλοξενία τους. Πολύ περισσότερο όταν και ο ευρύτερος τομέας υγείας έχει τα δικά του προβλήματα και είναι κρίμα ένα κρεβάτι νοσοκομιακό να καλύπτεται με εκείνους οι οποίοι μπορούν να φιλοξενηθούν. Με την εμπειρία επίσης του λειτουργούντος με πολύ καλά αποτελέσματα Ιδρύματος στη Χρυσούπολη, 90 κλινών, ξεκινάμε ή θα ξεκινήσουμε έτοιμη τη λειτουργία. Επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντική η στιγμή αυτή. Σημαντική για το λόγο ότι επιτέλους ξεκινάει το έργο. Επιτέλους παρακάμπτονται ή υπερπηδώνται ή επιλύονται οι όποιες δυσκολίες δημιουργούνται, ενστάσεις, κατανόμων, καθ' υπερβολή, όλα αυτά αντιμετωπίζονται και ξεκινάει το έργο. Το έργο, ο κύριος του έργου είναι η Μητρόπολη, αυτονοήτως. Το έργο, λόγω ελλείψεως πιστοποιημένης διαχειριστικής και τεχνικής αρχής στη Μητρόπολη, καλύπτεται με την υπογραφή προπολού της προγραμματικής συμβάσεως, όπως ο νόμος ορίζει, με τον Δήμο Καβάλας. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας πω ότι ως εκπρόσωπος της κοινωνίας της πόλης μας και του Δήμου μας, σας ευχαριστώ για το δώρο που κάνετε σε όλους μας να γίνει το γυροκομείο και να λειτουργήσει
με την γνώση και την αγάπη της Εκκλησίας μας προς όφελος της κοινωνίας μας. Εμείς ανταποδίδουμε το δώρο ως Δήμος, καταστρώνοντας τις μελέτες, ετοιμάζοντας τον φάκελο. Εδώ βέβαια είναι ένα μικρό πάκο χαρτιών που είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι μελέτες, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια παρεξήγηση γύρω από την έννοια της μελέτης, οι μελέτες καλύπτουν τον όγκο μιας μικρής βαλίτσας. Όλα αυτά γίνανε από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τους εξωτερικούς συνεργάτες της Μητροπόλεως και του Δήμου, με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν καθημερινά σε παρόμοιας φύσης έργα. Πρέπει να πω ότι βεβαίως το αίσιο αποτέλεσμα δείχνει ότι τελικώς υπήρξε συνεργασία και με το Δασαρχείο και με άλλους φορείς, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πραγματικά αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι μας, ένας σταθμός φροντίδας, ένα γυροκομείο, ας το πούμε, στην ουσία, που πραγματικά θα είναι στολίδι για τον τόπο μας και θα έρθει να συμπληρώσει πολύ καλά και σε ένα κλίμα κιάμιλας εδώ που τα λέμε, τα υπάρχοντα γυροκομεία. Της πολύ μεγάλης επιτυχίας οφείλεται και στον πατέρα Παύλο. Και είναι κολαπτόμενος για τη διαχειριστική αρχή έμαθα. Τα έμαθε όλα. Λοιπόν, να σας αφήσω να υπογράψετε εσείς πρώτος. Όχι, παρακαλώ, δεν. Θα σας τα δίνω. Στη μέση εδώ.